Όντε θα πιω, δεν οδηγώ κι ας είναι καρναβάλι, γιατί αγαπώ τους φίλους μου και θέλω να έρθουν πάλι. Με το δικό τους μοναδικό τρόπο, τα παιδιά γυμνασίων του Ρεθύμνου και του Πανόρμου στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για την κυκλοφοριακή αγωγή σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων, εν ώψη των γιορτινών ημερών, να μην οδηγήσουν αν πιούν. Είμαστε από το δεύτερο γυμνάσιο Ρεθύμνου και κάνουμε και μιλάζουμε φιλάδια στους οδηγούς, περαστικούς, για να τους ενημερώσουμε για το καρναβάλι. Την Κυριακή να μην έχουμε ατυχήματα, να μην θρυνούμε άτομα με την καθαρά Δευτέρα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσα από αυτή την καμπάνια? Να στείλουμε να προσέχουν όλοι οι οδηγοί εκείνη την ημέρα και να μην πιούνε, να μην καταναλώσουν πάρα πολύ καρναβαλιστές πολύ αλκοόλ. Οπότε σήμερα μοιράζουμε κάποια φυλάδια για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να δώσουμε ένα μήνυμα, να κάνουμε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να είναι αρκετά υπεύθυνοι και από τη στιγμή που έχουν πιει δεν πρέπει να πιάσουν το τιμόνι. Θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες μας ένα μήνυμα να μην οδηγάνε να πιούν. Πρόκειται για μια καμπάνια ενημέρωσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνου στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας με την Υπηρεσία Κοινωνικής Μέρινας σε συνεργασία με το Γραφείο Προαγωγής Υγείας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει τίτλο «Αλκοόλ, τροχαία ατυχήματα και νέοι». Το κάνουμε πιο πολύ για αυτές τις μέρες. Βασικά διοργανώνεται όλο τον χρόνο. Αλλά τώρα τελευταία, επειδή είναι και οι απόκριση και θα πιούνε πολύ και ξέρω εγώ το ένα και το άλλο, και έτσι να του αγγίξουμε λίγο με αυτό το θέμα. Τι θέλετε να του πείτε, δηλαδή, με απλά λόγια? Πιείτε, αλλά μην οδηγήσετε. Αυτό. Τα παιδιά βρέθηκαν σήμερα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ρεθύμνου, κρατώντας πανό και μοιράζοντας φυλάδια στους περαστικούς, ενημερώνοντάς τους για την κινητοποίησή τους. Σήμερα κατεβήκαμε να κάνουμε. Στα πλαίσια του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής που κάνει το δεύτερο γυμνάσιο και το Λύκειο Πανόρμου, θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα για αυτό το καρναβάλι, εφόσον κάθε χρόνο γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα από καρναβαλιστές οι οποίοι έχουν πιει και μετά πιάσαν το τιμόνι. Θέλουμε να δείξουμε, να πούμε στους ανθρώπους να μην οδηγούν όταν έχουν πιει, διότι πρέπει να σέβονται τη ζωή τους και να τη χαίρονται και όχι να πίνουν για να σκοτωθούν. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ θα δοθεί και από τους ίδιους τους άνδρες της τροχαίας Ρεθύμνου, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα βρίσκονται στους δρόμους, βεβαιώνοντας αυστηρές παραβάσεις, με τον αναπληρωτή διοικητή της τροχαίας Μανώλη Πετιναράκη να εφιστά την προσοχή των οδηγών και να ξεκαθαρίζει πως δεν θα δοθεί συγχωροχάρτη σε κανένα παραβάτη. Η έλεγχη θα είναι αυξημένη, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη Μέθη. Αντικανονικό προσπέρασμα, είσοδο στο αντίθετο ρεύμα και χρήση ζώνη και κράνος. Σε αυτά θα δώσουμε ιδιαίτερη έμβαση και θα βεβαιωθούν μεγάλα πρόστιμα. Γι' αυτό το λόγο απευθύνουμε μια έκκληση τόσο σαν διοικητής αναπληρωτής οδός της τροχιάς όσο και το προσωπικό της τροχιάς στους οδηγούς που θα κινηθούν στον δρόμο να μην, όσοι πίνουν, να μην οδηγήσουν, ώστε να έχουμε ανέμακτο τρίμερο.